Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε εδώ στο Προεδρικό να μας μιλήσετε. Δική μου χαρά που σας υποδέχομαι και γιατί είναι και η πρώτη φορά που θα έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στους τηλεθεατές σας μέσω του Αλφα. Να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να γνωρίσουμε τον Νίκο Αναστασιάδη από την καθημερινή του πλευρά, το άλλο πρόσωπο του Προέδρου. Και έτσι να σας θέσω το πρώτο ερώτημα. Τι τύπος είναι εσείς που τον γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα? Νομίζω ότι είμαι ο τελευταίος που μπορεί να κρίνω τον Νίκο Αναστασιάδη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που τον διακρίνει ή με διακρίνει είναι η δύναμη της αυτοκριτικής. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, να αναγνωρίζεις ότι δεν μπορεί να είσαι αλάθητος, να μπορεί να προσμετρήσεις μετά μια απόφαση, μια δήλωση, να κάνεις δεύτερες σκέψεις, ανορθά ή εσφαλμένα, ιδιαίτερα δεν να έχεις ευήκονους να ακούς την καλόπιστη κριτική. Σημαντικά συμβάλλει σε έναν πολιτικό που δεν έχει δόγματα ή πιστεύει ότι είναι παντογνώστης να βελτιωθεί σημαντικά και στον τρόπο σκέψης και στις συμπεριφορές και στην αύξηση του σεβασμού προς εκείνους που πιθανότατα να μην συμφωνούν μαζί του. Η αυτοκριτική είναι μεγάλο προσόν, το οποίο το είχατε πάντοτε ή με τον καιρό το αναπτύξατε και βλέποντας τις ανάγκες? Πάντοτε το είχα, αλλά αυτό με τον χρόνο γίνεται ακόμα πιο ισχυρό όπλο στο να βελτιωθείς. Ο Νίκος Αναστασιάδης του 2016 δεν είναι εκείνος του 1981 όταν πρωτοεκλέγει βουλευτής, ούτε ενδεχόμενα εκείνος του 1991 με την κυρία Τσουγιοπούλου όταν προείδρευα τότε της Επιτροπής Παιδείας κλπ. Κάνω αναφορές σε ορισμένα των θεμάτων για να καταδείξω ότι από την ώρα που κάνεις την αυτοκριτική και δέχεσαι την κριτική, ιδιαίτερα την καλόπιστη κριτική, δεν μπορεί παρά να παρουσιάζεις βελτίωση. Μέσα από αυτή την αυτοκριτική, ποιο είναι το μεγάλο σας λάθος που έχετε εντοπίσει και αν μπορούσατε, θα γυρνάγατε το χρόνο πίσω άμεσα τώρα να το αλλάζατε? Είναι πολλά τα λάθη που μπορεί να καταγράψει κανένας. Αν πάω στο παρελθόν, η ειρωνία που με διέκρινε στον πολιτικό μου λόγο ήταν κάτι το αρνητικό. Η τάση να διακόπτω τον συνομιλητή μου. Να απαντώ προτού ολοκληρώσει ο δημοσιογράφος, ενδεχόμενα διότι αντιλαμβανόμουν την ερώτηση, αλλά το ευπρεπές ήταν να τελειώνει. Αλλά και λάθος σε αποφάσεις. Μπορεί να σημειώσω τώρα ή να καταγράψω, διότι με παίρνετε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρεις πόσα δεν ξέρεις, να μπορεί να κάνεις αυτοκριτική και να αυτοσαρκάζεσαι. Μάλιστα, πολύ περισσότερο αυστηρός είμαι με τον εαυτό μου παρά με τους τρίτους. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Να σας πάμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Παιδικά χρόνια. Ποια είναι η εικόνα, ποιο είναι το βίωμα που ποτέ δεν θα ξεχάσετε και το κουβαλάτε ακόμα και τώρα? Αν πάμε στα παιδικά χρόνια, ήταν η ζωή που ανάλογα ζουν και οι γύφτοι που μετακινούνται από χωριό σε χωριό. Ο πατέρας μου ήταν στα πρώτα στάδια της καριέρας του αστυνομικός, ο οποίος εμετετίθετο συνεχώς. Να υπολογίσετε ότι έχω φοιτήσει σε 5 δημοτικά σχολεία και σε 3 γυμνάσια, έτσι λέγονται τότε, γυμνάσια και ηλικία ή το γυμνάσιο. Συνεπώς ήταν συνεχώς μια ζωή να δημιουργείς τη μια μέρα φίλους, την επομένη να τους εγκαταλείπεις και να προσπαθείς να δημιουργήσεις νέους στο νέο περιβάλλον. Αυτό σας βοήθησε και στην κοινωνικότητά σας? Νομίζω να αναπτύξετε... σημαντικά. Ναι. Ναι, ήταν... Τι μαθητής ήσασταν, πρόεδρε? Επιμελής, ναι. Αντάρτης? Όσον αφορά... Όχι, ήμουν ζωηρός όσον αφορά τις επιδόσεις, τουλάχιστον στα μαθητικά και γυμνασιακά χρόνια, μέτριος και αρκετά καλός στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Εάν βλέπετε τους σημερινούς νέους, τη σημερινή νεολαία, με κάποια πράγματα πιθανότητα θα συμφωνείτε, σε κάποια θα διαφωνείτε, πώς φαντάζεστε τον Νίκο Αναστασία, αν ήταν νέος του σήμερα? Θα είχε σκουλαρίκι, θα έκανε τατουάζ,
θα ήταν μέσα σε αυτή την μπάστα των νέων ή θα ήταν πιο συντηρητικός. Τώρα, ένα λεπτό. Μιλάτε με έναν άνθρωπο με μια ανατροφή συντηρητική που πιθανόν να μην συμφωνεί με αυτά. Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, αλλά απόλυτα κατανοώ τα νέα παιδιά. Η κάθε περίοδος, η κάθε ηλικία είχε τις δικές της ιδιομορφίες. Συνεπώς, αυτό που λέγεται χάσμα γενεών είναι χάσμα αντιλήψεων περισσότερο, με την έννοια δηλαδή ότι όσοι θέλουν να παραμείνουν προσκολλημένοι στις συντηρητικές απόψεις του παρελθόντος, θεωρούν ότι τα παλιόπαιδα, όπως μας θεωρούσαν ενδεχόμενα εμάς στην νεαρότερη ηλικία. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να δούμε και να διακρίνουμε, όχι κάποιες εξαιρέσεις που πάντοτε και σε όλες τις εποχές υπήρχαν, αλλά τον τρόπο σκέψης, την ωριμότητα, που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο ώριμα σε σχέση με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας παλιότερων χρόνων. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε. Μάλιστα. Εάν σας ζητούσα να διαλέξετε τη χρυσή περίοδο της ζωής σας μέχρι σήμερα, ποια είναι αυτή? Είναι τα παιδικά, είναι τα μαθητικά, είναι τα φοιτητικά, είναι τα πρώτα χρόνια που ασχοληθήκατε με την πολιτική ή τώρα που είσαστε πρόεδρος της Δημοκρατίας? Τα φοιτητικά ήταν μια ξεχωριστή περίοδο ζωής. Ήταν η πρώτη φορά που, ιδιαίτερα σε μια πατριαρχική οικογένεια όπως ήταν η οικογένεια του πατέρα μου, η οικογένεια μου, ήταν τα πρώτα χρόνια που ένιωθες ελεύθερος. Κάποιος άλλος έβαζε τα χρήματα και για πρώτη φορά αναλάμβανες να τα διαχειριστείς και να επιβιώσεις. Ήταν μια ενδιαφέρουσα περίοδος της ζωής. Και η άλλη, η εμπλοκή μου στην πολιτική, με αποκορύφωμα βεβαίως την παρούσα φάση της πολιτικής μου διαδρομής. Κάθε μια των εποχών είχε την δική της ιδιαιτερότητα και το δικό της ενδιαφέρον. Νομίζω ότι σήμερα νιώθω ότι οι υποχρεώσεις αυξάνουν, οι στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολες και ο καθένας θα πρέπει, αναλαμβάνοντας ευθύνες, ποτέ να μην υπολογίζει το πολιτικό κόστος, αλλά το εθνικό όφελος ή το εθνικό καλό. Αυτός είναι ο κανόνας που θέλω να πιστεύω ότι αποτελεί και ή καθορίζει τις παραμέτρους μέσα στις οποίες κινούμε. Στα τόσα χρόνια πολιτικής ζωής σας, ήταν αυτός σκοπός να βγείτε πρόεδρος, ήταν κάτι το οποίο ήρθε στην πάροδο του χρόνου και πότε το διαισθανθήκατε ότι τελικά θα πάω προεδρικό? Θέλω να πω κάτι. Η πολιτική είναι απόλυτα συνυφασμένη με το timing και την αυτογνωσία. Πέρασα από όλα τα εσωκομματικά αξιώματα. Ποτέ δεν έλεγα, εκλεγόμενος ή στο επόμενο, ότι ο στόχος μου είναι το επόμενο. Αυτό που έλεγα πάντα είναι ότι αν καταξιωθείς μέσα από τις πολιτικές σου συμπεριφορές, τις δράσεις κλπ, τότε και μόνο δικαιολογείται να διεκδικήσεις. Εξού και τόσο στην σοκομματική διαδρομή αλλά και στην πολιτική διαδρομή, τη δημόσια πολιτική διαδρομή, δεν έχω χάσει σε εκλογές. Εκτός από μία, για ελάχιστους ψήφους, κάτω από άλλες συνθήκες. Αλλά δεν είμαι μοναδική, όχι γιατί ήταν το λάθος timing. Έστω τώρα στα πολύ πρόσφατα που πότε θεώρησα. Το 2008, στις προεδρικές εκλογές, με επισκέφθηκε ο κύριος Γιαννάκης Κασουλίδης και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι. Με βάση τον κανόνα της αυτογνωσίας, είπα είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσε να διεκδικήσει εκ μέρους του συναγερμού. Ήμουν αρκούντος αντιδημοφιλής λόγω της τάσης μου στο δημοψήφισμα του 2004 και συνεπώς ο πλέον ακατάλληλος. Είπα, εάν ενδιαφέρεσαι, θα είναι τιμή για το κόμμα και θα σταθώ δίπλα σου, και το εννοώ και το έπραξα, για να επιτύχουμε στο στόχο που θέτουμε. Το 2012 ή 2011 διεπίστωσα ότι ήταν η ώρα που θα δικαιολογεί το απόλυτα να διεκδικήσω την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και λόγω ωριμότητας, και λόγω τριβών, και λόγω βελτίωσης σημαντικά
της, αν θέλετε, μη δημοφιλούς εικόνας. Δηλαδή, ανεστράφει το κλίμα, μετά και από μια σειρά ενεργειών, εν πάση περιπτώσει, δράσεων, και θεώρησα ότι ήμουν και όριμος και έτοιμος. Στην αντιστροφή του κλίματος βοήθησαν τα λάθη Χριστόφια. Δεν θέλω να κάνω αναφορά αποδίδοντας αυτά, αλλά σίγουρα και η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης δεν συνέβαλε. Δηλαδή, η αρνητική πορεία που πήραν τα πράγματα βοήθησε σημαντικά. Η σχέση σας με τον Θεό ποια είναι, Πρόεδρε? Πάρα πολύ φιλική. Εννοώ ότι θρησκεύομαι, αλλά όχι στον βαθμό του φανατικά θρησκευωμένου. Πιστεύω στον Θεό. Προσεύχομαι κατά καιρούς. Έχω όμως έναν καλό άγγελο που είναι η γυναίκα μου, η οποία θρησκεύεται πολύ περισσότερο από εμένα. Είναι πιστή ακόλουθος των κανόνων της θρησκείας μας και συνεπώς εξισορροπείται εν την βαθμό η έντονη παρουσία μου στους χώρους λατρείας. Σας φοβίζει ο θάνατος? Όχι. Το έχετε σκεφτεί? Γιατί όλοι περνάμε σε στάδια της ζωής μας, από μικρή ηλικία μέχρι και μεγαλύτερη, που μας απασχολεί, θεωρώ. Όταν σας έχει απασχολήσει, το έχετε φιλοσοφήσει? Να πω κάτι. Ή θα δώσω ένα παράδειγμα καλύτερα. Όταν τον Δεκέμβρη του 2014 θα υποβαλόμενη στην χείριση για διόρθωση της Μητροειδούς Βαρβίδος, μου λένε ανησυχείς, φοβείσαι κλπ. Όχι, εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να με ναρκώσω και ό,τι ήθελε προκύψει. Δηλαδή δεν μην αισθάνομαι από την ώρα που θα οδηγούμε στο να μην έχω αίσθηση του χώρου κλπ. Πρώτης μεταβάσεως μου στο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει ο Θεός. Μάλιστα. Φιλοδοξείτε, Πρόεδρε, ότι αυτό που δεν κατάφεραν τόσοι πρόεδροι θα το καταφέρετε εσείς, ότι θα λυθεί το Κυπριακό? Θα το λύσετε εσείς? Δεν θεωρώ ότι είμαι από μόνος μου σε θέση να λύσω το Κυπριακό. Η βούληση υπάρχει, η αποφασιστικότητα υπάρχει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που έλειπε και επί προεδρίας άλλων προέδρων. Η αποφασιστικότητα και της Τουρκίας να συμβάλλει έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση που να μπορεί να γίνεται αποδεκτή ή να ανταποκρίνεται και στις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων. Θέλω να ελπίζω ότι η συγκυρία της παρουσίας του κυρίου Ακιντζή στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τα αυξημένα συμφέροντα ή και ενδιαφέροντα της Τουρκίας για το φυσικό πλούτο της Μέσης Ανατολής, δηλαδή να έχει πηγή προμηθείας φυσικού αερίου ή γενικότερα ενέργειας, είναι ένα σημαντικό κίνητρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όποιοι σχεδιασμοί, είτε το θέλουν είτε όχι, περιλαμβάνουν είτε το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και συνεπώς υπάρχουν τέτοιες συγκυρίες αυτή τη στιγμή που νομίζω ότι εάν αξιοποιηθούν ορθά και από τις δύο πλευρές μπορεί να ευρεθεί μια λύση που να γίνεται αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες. Έχουν ήδη γίνει βήματα σημαντικά όσον αφορά βελτίωση προνοιών, προγενεστέρων σχεδίων θα πρέπει να πω. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργά πλέον στις συνομιλίες έχει συμβάλει σημαντικά και εάν εξευρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί κατά ορθολογιστικών τρόπων το θέμα των εδαφικών αναπροσαρμογών αλλά και καταργηθεί ο αναχρονιστικός θεσμός των εγγύησεων με κάποιες άλλες εναπομένουσες δυσκολίες στα υπόλοιπα των τεσσάρων κεφαλαίων, πιστεύω ότι μπορεί να βρούμε και βιώσιμη και λειτουργική και λύση που οπωσδήποτε θα μας απαλλάξει από τα κατοχικά στρατεύματα, αλλά και θα δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Έχουμε ήδη καταλήξει στους τρόπους επίλυσης διαφορών. Ένα αρκετά ισχυρό πρόβλημα από το παρελθόν. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια αποτελεσματικό τρόπο και μέθοδο επίλυσης των όποιων διαφορών αναφύγονται έτσι για να
καθίσταται το κράτος λειτουργικό, θέλω να ελπίζω ότι εις τα όσα αναπομένουν και η άλλη πλευρά θα επιδείξει καλή θέληση και θα ξεπεραστούν έτσι ώστε να καταλήξουμε πραγματικά σε μια λύση που να εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων αυτού του τόπου, το σύνολο των πολιτών αλλά και των δύο κοινοτήτων. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο εντατικών διαβουλεύσεων. Λένε ότι 6 συναντήσεις μένουν και πιθανότατα να κρίνουν και το μέλλον του Κυπριακού. Είναι έτσι, πραγματικά βρισκόμαστε σε τέτοιο κομβικό σημείο των 6 συναντήσεων? Οι 6 συναντήσεις δεν θα δώσουν τη λύση, αλλά θα δώσουν μια καθαρότερη ή εναργέστερη εικόνα όσον αφορά το πόσο κοντά είμαστε ή στο πόσο απέχουμε. Συνεπώς, είναι καθοριστικές, αλλά όχι καθοριστικότερες. Ενδεχόμενο να απαιτηθεί περαιτέρω δουλειά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 14 Σεπτέμβρη θα έχουμε κοινή δήλωση Ακιντζή και τριμερή στα Ηνωμένα Έθνη με τον Ban Ki-moon. Τι περιμένετε εσείς από αυτή τη συνάντηση? Η 14η θα είναι η τελευταία των συναντήσεων, μια σειρά συναντήσεων. Και θα είναι, αν θέλετε, η ανασκόπηση της όποιας πρόοδου έχει γίνει. Και βεβαίως, αν θα υπάρξει οποιαδήποτε ανακοίνωση, δεν θα είναι η ανακοίνωση μιας μερικής συμφωνίας, αλλά θα είναι ανακοίνωση που θα επικεντρώνει ενδεχόμενα στην παρατηρηθήσα πρόοδο, πιθανότατα και σε συγκεκριμένα κεφάλαια. Έτσι ώστε να επιτρέπεται ή αναλόγως της κατάληξης να δίδεται η ευχέρεια να παρθούν αποφάσεις για μια τριμερή συνάντηση μετά την Γενική Συνέλευση, τη Σύνοδο της Γενικής Συνελεύσεως, μια κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ. Θα επαναδιεκδικήσετε την Προεδρία της Δημοκρατίας, Πρόεδρε? Ερωτώμενος προηγουμένως είχα πει ότι το timing είναι το σημαντικότερο. Αυτή την ώρα ούτε με απασχόλησε, ούτε με απασχολεί, ούτε και είναι δυνατόν να έχω στο μυαλό μου εάν θα επαναδιεκδικήσω. Ένας που στοχεύει στην επανεκλογή του δεν θα τολμήσει να πάρει μέτρα για να φροντίσει να είναι όσο το δυνατός πιο καλός με όλους. Αλλά το πιο καλός με όλους είναι η συνταγή που μας οδήγησε στα καταστροφικά αποτελέσματα που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα. Συνεπώς, θα πρέπει πρώτιστα και πάνω απ' όλα οι αποφάσεις να λαμβάνονται όχι με βάση το πολιτικό κόστος ή την προοπτική επανεκλογής, αλλά με βάση, επαναλαμβάνω, το καλώς δόμενο συμφέρον της ευρύτερης κοινωνίας. Και αυτό θεωρώ ότι θα είναι και καθοριστικό εάν επαναδιεκδικήσεις να έχεις και επιτυχή πορεία και εκλογή. Εάν οι υπολογισμοί είναι κάνω αυτό για να βοηθήσει την επανεκλογή, αυτό θα είναι θανατηφόρο. Έχει αποδειχθεί ότι η προσπάθεια μέσα από τον λαϊκισμό να επιτύχει σε εκλογή είναι η χειρότερη συνταγή ή η καλύτερη συνταγή αποτυχίας. Η χειρότερη συνταγή για επιτυχία ή η καλύτερη συνταγή για αποτυχία. Ο κεντρός χώρος ασκεί δρυμία κριτική στους χειρισμούς σας στο Κυπριακό. Πώς αντιδράτε, πώς το αντιμετωπίζετε? Κάνουν τα ζάπη. Κοιτάτε να δείτε. Δεν απαντώ από ό,τι παρακολουθάτε, δεν συμμετέχω, δεν έρχομαι σε αντιπαράθεση για να κρατηθούν. Αλλά είναι φορές που διαρωτάσαι κατά πόσον παρακολουθούν τα γεγονότα κάποιοι ή κατά πόσον θέτουν ή ασκούν, αν θέλετε, μια ορθολογιστική εκτίμηση των γεγονότων, των δεδομένων και των γεγονότων, των κινδύνων από την ακινησία. Εάν παρακολουθούν το τι έχει συμβεί τα τελευταία 42 χρόνια και πώς υπολογίζουν να τα αντιμετωπίσουν με τα πάροδον ενδεχόμενα κάποιων άλλων χρόνων. Η απλή διακήρυξη, παραδείγματος χάρη, είναι ότι χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική χωρίς να την καθορίζουν, χωρίς να έχει περιεχόμενο. Η αντίληψη ότι πρέπει να διασωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία που κανένας δεν διαφωνεί. Χωρίς να λένε πώς θα διασωθεί ή αν διασωθεί με τον σημερινό έλεγχο επί του εδάφους που είναι ελεύθερο από την κατοχή. Εάν δεν
χωρίς να προτείνεις, πώς ανακτάτε το υπόλοιπο, εγκαταλείπετε το υπόλοιπο. Έχουμε την δύναμη με στρατιωτική παρέμβαση να ελευθερώσουμε τα κατεχόμενα. Και ή το αφελής ο Μακάριος όταν το 77 αποφάσιζε ή ακόμα από το 74, ότι ο μόνος τρόπος λύσης του Κυπριακού είναι ο διάλογος, η μόνη επιλογή προσφερόμενη. Άλλαξαν τα δεδομένα. Μήπως αποδυναμώθηκε η Τουρκία. Τι θα γίνει την επομένη ενός αδιεξόδου. Μας προβλημάτισε εάν υπάρχει ο κίνδυνος σήμερα να πολιτογραφηθούν 1.000-1.500 τόσοι. Τι θα γίνει την επομένη ενός ναυαγίου εάν θα πολιτογραφηθούν ακόμα, πολιτογραφηθούν πάντα σε εισαγωγικά, του παρανόμου μορφώματος άλλες 26.500. Διαρωτήθηκε κανένας εάν το αποτέλεσμα ενός νέου αδιεξόδου θα είναι η επέκταση των συνόρων της Τουρκίας όπως είναι και η επιδίωξή της στις διαχωριστικές σημερινές γραμμές. Δεν ανησυχούν άραγε κάποιοι εάν θα παραμείνουν τα κατοχικά στρατεύματα. Δεν ανησυχούν κάποιοι για το μέλλον ή την προπτική των προσφύγων να έχουν το δικαίωμα είτε της επιστροφής, είτε της αποζημίωσης, είτε της όποιας άλλης των προσφερωμένων θεραπείων. Το να εκφράζεις καθημερινά ανησυχία για το ένα. Ανησυχία. Ακούω ότι τάχα η συνάντηση μου ενδεχόμενα στη Νέα Υόρκη με τον Ακιντζή στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα θα αναβαθμίσει τον κατοχικό ηγέτη, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον κύριο Ακιντζή. Μα πόσες συναντήσεις ανάλογες δεν έχουν γίνει και από τους 6 προκατόχους μου. Πότε αναβαθμίστηκε οποιοδήποτε Τουρκοκύπριος ηγέτης. Στον Ταβός λέει αναβαθμίστηκε, δηλαδή τι συνέβη μετά τον Ταβός. Αναγνωρίζεται ο κύριος Ακιντζή. Όσοι διαμεσολαβούν και βλέπουν τον κύριο Ακιντζή, είναι για να συμβάλλουν στο να διατηρηθεί το καλό κλίμα ή να μεταφέρουν θέσεις που και ήδη θεωρούν ότι είναι εύλογα που προβάλλονται από την ελληνοκυπριακή πλευρά, προκειμένου να μας βοηθήσουν να λύσουμε το Κυπριακό. Έχω κουραστεί να τους παρακολουθώ να ανησυχούν. Κάποια ώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε λύση ή δεν θέλουμε λύση. Και αν δεν έρθει λύση, όχι την όποια λύση. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Και η προσπάθεια που καταβάλλεται δεν είναι να ξαναφέρω. Ακούω ότι η προσπάθεια μου να επαναφέρω το σχέδιο ΑΝΑ. Εάν ήταν αυτή η προσπάθεια μου, είναι 3,5 χρόνια τώρα που βρίσκομαι στην εξουσία, θα το έφερνα από την πρώτη στιγμή. Το απεδέχθησαν οι Τουρκοκύπροι, θα έλεγα ότι αυτή είναι η πρόταση. Εγώ λέω όχι. Ο σεβασμός μου προς το 96% που το απέρριψε είναι τέτοιος που μου υπαγορεύει να βελτιώσω εκείνη την πρόταση, να αντιμετωπίσω τις ανησυχίες που οδήγησαν τότε τον Κυπριακό Ελληνισμό στο να απορριφθεί και συνεπώς να παρουσιάσουμε μια πρόταση λύσης η οποία να ανταποκρίνεται πραγματικά στην δημιουργία ενός βιώσιμου, λειτουργικού κράτους, ενός σύγχρονου κράτους. Γι' αυτό και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διασφαλίζει πλέον, που διασφαλίζεται, το τονίζω, το υπογραμμίζω, τις βασικές ελευθερίες. Ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη εγκατάσταση, απόκτηση περιουσίας, ενάσκηση επαγγέλματος, ισιονδήποτε σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ομοσπόντου Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από ποιον θα διοικείται το μέρος εις το οποίο επιλέγεις είτε να εγκατασταθείς, είτε να ενασκήσεις επάγγελμα, είτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ή ένα από τα σημαντικά. Και υπάρχουν σωροί άλλων. Η διασφάλιση, παραδείγματος χάρη, της μη αλλίωσης του δημογραφικού χαρακτήρα των αναλογιών. Έχουμε συμφωνήσει ποιος θα είναι ο πληθυσμός την πρώτη ημέρα της λύσης. 220.000 Τουρκοκύπριοι, 802.000 Ελληνοκύπριοι. Αν υπολογίσετε ότι αυτή τη στιγμή εις το αρχείο πληθυσμού του κράτους είναι εγγεγραμμένοι 117.565 τόσοι Τουρκοκύπριοι που έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μερικές άλλες χιλιάδες που δεν αποτάθηκαν μέχρι τις 220, μετά από 12 χρόνια από το σχέδιο ΑΝΑΝ, σημαίνει ότι οι έπικοι που ενδεχόμενα να νομοποιηθούν είτε λόγω μειχτών γάμων, είτε λόγω μακράς και διάρκειας παραμονής,
είναι λιγότεροι από όσου σε πρόβλεπε το σχέδιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι διασφαλίζεται μελλοντικά η αναλογία 4%. Τι είναι αυτό? Η σημερινή αναλογία είναι 80% περίπου, με 20%, 80% Ελληνοκύπρι, 20% Τουρκοκύπρι, 4%. Μελλοντικά, για να γίνει κάποιος Τούρκος υπήκος, είτε έπικος είναι είτε εκ Τουρκίας, θα πρέπει την ίδια ώρα άλλοι 4 Έλληνες υπήκοοι να λάβουν την κυπριακή υπηκότητα. Δηλαδή κάθε 4 Έλληνες θα παίρνει ένας Τούρκος εκ Τουρκίας, θα δικαιούται, εάν πληρεί τις προϋποθέσεις, να πάρει την κυπριακή υπηκότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πληθυσμιακή αναλογία, διασφαλίζεται ο ελληνισμός, δεν υπάρχει ο κίνδυνος μέσα από την αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα να έχουμε και διαφοροποίηση των όσων συμφωνούμε σήμερα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα σημαντικά που πρέπει να απασχολήσουν με σοβαρότητα τον κάθε πολιτικό ηγέτη, τον κάθε πολίτη. Τελευταία έχουμε γίνει θεατές της διαφθοράς στην αστυνομία και όλων όσων έρχονται στην δημοσιότητα. Έχετε δείξει αποφασιστικότητα. Φτάσατε μάλιστα σε σημείο να προειδοποιήσετε και τον υπόκοσμο και να στείλετε το δικό σας τελεσίγραφο. Πόσο εύκολο είναι και πώς θα κάνετε τον πολίτη να νιώσει ξανά ασφάλεια? Εύκολο δεν είναι. Και οφείλω να πω ότι ενδεχόμενα υπήρχε μια υπερβολή στην έκφραση ότι φτάνει το τέλος του υποκοσμού. Πάντοτε υπήρχαν εγκληματίες και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να δούμε πώς μειώνουμε τις πιθανότητες του οργανωμένου εγκλήματος να επιβιώσει. Έχω συγκαλέσει ήδη, πέραν των συσκέψεων που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας, μια νέα σύνοδο που θα παρίσταται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Έφορος Φόρου Εισοδήματος, ο Διευθυντής του ΦΠΑ, ο Επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, για να μελετηθούν τρόποι πώς το οργανωμένο έγκλημα κτυπιέται από τη μια, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από νομοθεσίες που ετοιμάζονται, πώς επιτέλους κόβουμε τον αμφάλιο λόρο μεταξύ των διεφθαρμένων και του υπόκοσμου. Οι διεφθαρμένοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, η οποία είναι και μειοψηφία, γιατί δυστυχώς θυματοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία του σώματος που έχει άριστες επιδόσεις στην πάταξη του εγκλήματος κλπ. Υστερούμε πού? Ακριβώς εις ορισμένες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες διατηρούν δεσμούς με όργανα της τάξης, με αστυνομικούς, είτε της δίωξης είτε εις όλα τα διάφορα, πάση περιπτώσει, κέρια πόστα, που ενδεχόμενα να έχουν και μηνιαίες απολαβές. Δηλαδή είναι στα payrolls κάποιον εγκληματικό όνομα. Αυτά σύντομα θα δείτε ότι θα παταχθώ. Δηλαδή η όλη προσπάθεια θα είναι να καταπολέμηση των φατριών και των εγκληματικών ομάδων κατά τρόπον αποτελεσματικότερων, αφού θα αποστερούνται πλέον της πηγής πληροφοριών, έτσι ώστε να προστατεύονται σε κάθε επιδρομική ενέργεια της αστυνομίας. Ή να πληροφορούνται, να διαρρέουν δηλαδή προς τις εγκληματικές ομάδες στοιχεία από καταθέσεις που δίδει ο καταγγέλων για να προετοιμάζουν την υπεράσπιση τους και ούτω καθεξής. Για να μην πω για εκείνους που παρέχουν προστασία στα εγκληματικά στοιχεία. Επαμοιβή, μέλη του αστυνομικού σώματος. Αδιανόητα. Ενδεχόμενα, οι έρευνες που διεξάγονται από τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές που εδιόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας να είναι αρκούντως αποκαλυπτικές για κάποιους. Θα έχουμε δηλαδή, γνωρίζετε και θα βγουν στη δημοσιότητα πράγματα που θα μας αφήσουν Έχω με το στόμα. Έχω πληροφορίες. Mm-hmm. Απλά πληροφορίες. Πέραν όμως τούτου και κάποια στοιχεία, εναπόκειται στους ποινικούς ανακριτές να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα. Αυτό αφορά απλώς μόνον μία των περιπτώσεων. Υπάρχει πληθώρα άλλων περιπτώσεων και πληροφοριών και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται υποπτή ως εμπλεκόμενοι
σε υποθέσεις διαφθοράς. Πιστεύω ότι με τα όπλα που θα δώσουν η νέα νομοθεσία, γι' αυτό και κάλεσα, πέραν της κατηδίαν σύσκεψης που έχω προαναφέρει, και τους αρχηγούς κομμάτων, για να τους ενημερώσω, αλλά και να ζητήσω τη συμβολή τους. Και με βέβαιος ότι θα την έχω. Γιατί αφορά όλους. Είναι η υπόθεση όλων. Σωστά. Πρόεδρε, στην καθημερινότητά σας, τι μπορεί να σας εκνευρίσει και τι μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση? Είναι πιο εύκολο να εκνευρίσει τον πρόεδρο ένας συνεργάτης του και ένας άνθρωπος που πιστεύει ο πρόεδρος σε αυτόν ή κάποιος ξένος με μια ενέργεια ή με μια κριτική ή με... Μπορεί να με εκνευρίσει κάποιος ο οποίος προβάλλει ανόητα αιτήματα. Άμα θέλεις, εσύ μπορείς. Προβάλλει ανόητα αιτήματα. Όχι, σου λέει ένα ανόητο αίτημα και του λες, μα είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ, ξέρει, δεν... Γίνεται και δεν διανοούμε να παρέμβω. Άμα θέλεις εσύ, λέει, μπορείς. Είσαι πρόεδρος. Ναι, είσαι πρόεδρος, κάνεις ό,τι θέλεις. Δικτάτορας είσαι, αγάς είσαι, σουλτάνος είσαι. Αυτό είναι το πιο εκνευριστικό. Τα άλλα που μπορεί να έρθει σε κάποια διαφωνία με συνεργάτη σου, αυτό είναι η υγεία. Κάθε πρωί στην πρωινή σύσκεψη λέω μια άποψη. Μου λένε, πρόεδρε, δεν νομίζουμε, τους λέω πέστε ό,τι θέλετε και ακόμα αν με ακούσετε να φωνάζω, εσείς συνεχίστε. Και όχι μια, αλλά τις πλήστες όσες φορές, ιδιαίτερα με τα νέα παιδιά που με περιβάλλουν, με φρέσκα μυαλά, με... έχω αλλάξει αποφάσεις. Γιατί με το διάλογο που γίνεται, την ανταλλαγή απόψεων, βλέπεις και την άλλη θέση. Μελετάς καλύτερα πόσο ορθή ήταν η αρχική σου απόφαση. Και νομίζω αυτό καλύτερα οι συνεργάτες μου θα το έλεγαν. Δεν διστάζω να αλλάξω απόφαση για να υιοθετήσω κάτι που θεωρώ μέσα από τον διάλογο ότι είναι πολύ ορθότερο από εκείνο που καταρχήν είχα κατά νου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει τα πάντα ή που μπορεί να πάρει μια απόφαση για να είναι απολύτως ορθή αν δεν την δοκιμάσει στην βάσανον και του διαλόγου με τους συνεργάτες του. Και άμα έχεις καλούς συνεργάτες, και δεν είναι η πρώτη φορά που είπα, εγώ επιμένω και είπανε, πρόεδρε, εμείς διαφωνούμε. Να διαφωνείτε και αν φωνάζω την ώρα που διαφωνείτε, να επιμένετε μέχρι τέλους. 3,5 χρόνια στην Προεδρία, πώς τα έχετε πάει, πώς αξιολογείτε? Θεωρώ ότι, τουλάχιστον, θεωρώ ότι καταβάλαμε φιλότιμες προσπάθειες να προχωρήσουμε με ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα. Νομίζω μέχρι στιγμής, όσον αφορά την διαχείριση της οικονομίας, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Παραλάβαμε ένα κράτος που ήταν στο στάδιο της χρεοκοπίας. Ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που κατέρρεε και κατέρρευσε. Αυτή την ώρα, νομίζω ότι τα αποτελέσματα, δεν λέω ότι έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, αλλά τουλάχιστον έχουμε αποκαταστήσει την αξιοπιστία του κράτους, την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος. Έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος στις ευάλωτες ομάδες. Παραλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι εξεπεράστηκε. Μειώνεται κάθετα η ανεργία. Παραλάβαμε μια ανεργία του 15 με 16%, σήμερα είναι γύρω στο 11%. Και θέλω να ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου ότι μπορεί να πάμε σε μονοψήφιο. Παραλάβαμε μια οικονομία με χρόνια ύφεσης, με ρυθμούς ανάπτυξης από πέρσι του ύψους 1,6, τώρα θα υπερβεί, ευελπιστώ, το 2,5%. Παραλάβαμε ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, χωρίς κριτήρια. Πλούσιοι και πτωχοί έπαιρναν επιταγές. Καθιερώσαμε το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, βελτιώνεται συνεχώς, έτσι ώστε να δημιουργούνται ακόμα καλύτερες συνθήκες για τις ευάλωτες ομάδες. Προχωρούμε στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, του δημόσιου τομέα ευρύτερα, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Προχωρήσαμε και υλοποιήσαμε τη θέση ότι μια υπόσχεση που ειδίδεται για δεκαετίες, τη μείωση της θητείας μέσα από τον εξυγχρονισμό των αμυντικών σχεδιασμών. Έχουμε ενισχύσει την δικαιοσύνη, έχουμε ενισχύσει τις ανακριτικές αρχές,
έχουμε δώσει δείγματα γραφής για τη μη ανοχή μας στην διαφθορά. Είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά της Κυπριακής Δημοκρατίας που τόσο μεγάλος αριθμός επωνύμων, μηδενός εξαιρουμένου από την ώρα που φαίνεται ότι εμπλέκεται στην διάπραξη εγκληματικών πράξεων, με καταδίκες και με συγκεκριμένα μέτρα που η Σουδάνα επετράπει να θεωρήσει ότι υπήρξε οποιοδήποτε σκάνδαλο που κουκουλώθηκε, που καλύφθηκε. Ακόμα, 3,5 χρόνια τώρα, και είστε εδώ και βιώνετε, δεν κατηγορηθήκαμε είτε για αναξιοκρατία, είτε για ημετεροκρατία. Καθιερώνουμε και στερίζουμε θεσμούς. Η ημετεροκρατία, αν θεωρείται ο διορισμός ανθρώπων στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό θα είδω, αλλά δεν νομίζω, δεν ετόλμησε κανένας. Δεν έχουμε παρενοχλήσει οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο και ήταν ρητές και σαφείς οι οδηγίες μου. Δεν ανέχομαι ο οποιοσδήποτε, είτε στην δημόσια υπηρεσία, είτε στα αστυνομικά σώματα, είτε το Σώμα της Εθνικής Φοράς, είτε στη διπλωματική υπηρεσία, να παρενοχληθεί γιατί δεν είναι οπαδός της κυβέρνησης ή γιατί δεν είναι φύλλα προσκύμενος. Αρκεί να επιτελεί και να εκτελεί τα καθήκοντα του προς όφελος των πολιτών και προς εξυπηρέτηση του κράτους. Ωστόσο, η υγεία αιμορραγεί. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι χρόνια τώρα που αντιμετωπίζονται προβλήματα. Επιτάθηκαν, οφείλω να πω. Γι' αυτό και ανέλαβα προσωπικά, όχι γιατί ο Υπουργός υστερούσε, αλλά γιατί ήθελα αποφασιστικά οι εμπλεκόμενοι από διάφορους τομείς να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Την ίδια ώρα, μελετώντας τις θέσεις των κομμάτων και διαπιστώνοντας ότι προκειμένου να επιτύχουμε την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας που εκκρεμεί εδώ και 2 δεκαετίες, ίσως και περισσότερο, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνένεση μεταξύ μας. Και είπα, αντί των θέσεων, που οι δικές μου θέσεις ήταν πολύ ασφαλιστικό, να υιοθετήσω τις θέσεις των πλειοψηφίες των κομμάτων, προκειμένου να επιτύχουμε την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου και την ίδια ώρα, και αυτό είναι η πίστη των κομμάτων, ανά πενταετία ή ανά τριετία, να παρακολουθείτε το σύστημα και εκεί όπου χρειάζονται βελτιώσεις ή αλλαγές να γίνουν, προκειμένου να το διασφαλίσουμε. Και έχω την εντύπωση ότι είμαστε προς την σωστή πορεία. Θα κάνουμε και πάλι σύσκεψη με τα κόμματα πρώτης αναχωρήσεως μου για τη Νέα Υόρκη, για να τα δύο νομοσχέδια ήδη, δηλαδή της του ΓΕΣΥ και της αυτονόμησης, έχουν ήδη σταλεί στα κόμματα, αναμένουμε τις παρατηρήσεις τους και θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση, έτσι ώστε επιτέλους να υλοποιηθεί μια μεγάλη πραγματικά επανάσταση στις οφειλές του κράτους προς τους ασθενείς. Στην οφειλόμενο καθήκον του κράτους προς τους ασθενείς. Αληθεύω ότι ξυπνάτε 4,5 ώρα το πρωί, μου έχουν πει. Ναι. Δεν είσαι τόσο πρωινός ότι... 4,5 είναι και 10 λεπτά αργότερα. 4:20 συνήθως. Και πάω στο κρεβάτι 1, 1:30, 2. Ο ύπνος το βράδυ περιορίζεται στις 2 ώρες και άλλες 2 μετά το μεσημέρι. Σημαίνει σύνολο το 24ωρο εδώ και δεκαετίες δηλαδή. 4 ώρες. Ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την οικογένεια, πού θα θέλατε να το περάσετε και πώς να χαλαρώσετε? Αν αφήσουμε την οικογένεια, να μην πούμε ότι παιδί, που είναι το πιο λογικό. Τι είναι αυτό, μια εκδρομή στη φύση, ψάρεμα, θάλασσα, βουνό, φίλοι, τι? Εκεί όπου θα μπορώ να απολαύσω απομονωμένος την ηρεμία και την ησυχία ενός φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να είναι το κύμα στη θάλασσα, μπορεί να είναι τα πεύκα στο Τρόδος. Είστε ρομαντικός? Είμαι. Τώρα πια δεν ξέρω πόσο, αλλά ήμουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.